πείτε μας πώς ξεκίνησε η ποδοσφαιρική σας καριέρα στον ΠΑΟΚ. Η καριέρα μου άρχισε από μαθητής. Ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο στις γειτονιές. Τζάμια δεν έχω αφήσει, με κυνηγούσε ο πατέρας μου, με έδαινε από εδώ και από εκεί, με έδαινε, αλλά εγώ εκεί. Στο γυμνάσιο δεν είχαμε ούτε ομάδα, ούτε στον προσκοπισμό. Και ο γυμνασιάρχης μας απειγόρευε να ανήκουμε σε ομάδα ξένη, σε άλλη ομάδα, σε εξωτερική ομάδα. Και αναγκάστηκα να πάω στην Έδεσα, γιατί ο Αλμοπός δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ομάδα στην Ερυδαία. Και πήγα στην Έδεσα, στον Εθνικό Εδέσης, υπέγραψα το δελτίο μου, έπαιξα 1,5 χρόνο, με υποσχέθηκε ο πρόεδρος ότι εάν θα κάνει ομάδα η Αριδαία Πέλης, θα με δώσει τη μεταγραφή μου να πάω εκεί ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αναγκάστηκα και δούλευα τα καλοκαίρια στα φυτώρια. Ήμουνα καλός εμβολιαστής. Έβγαζα αρκετά δέντρα και έπαιρνα καλό μεροκάματο. Μια μέρα βγήκα στο δρόμο, δούλευα στα Γενιτσά. Βγήκα στο δρόμο για να πάω Σαββάτο στο χωριό, να πληθώ, να αλλάξω και να ξαναγυρίσω πάλι στη δουλειά μου. Την ώρα που περίμενα να έρθει το λεωφορείο για την Αριδαία, περνούσε ένας φίλος μου με το φορτηγό να πάει στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει η Αντώνη, έλα. Τι έλα? Έλα, λέει, να πάμε στον Άρη να κάνεις προπόνηση. Τι λες ρε, του λέω, σοβαρά μιλάς? Πού θα πάω, πάω στο χωριό τώρα, με περιμένει η μάνα μου να πάω να πληθώ, να αλλάξω? Όχι, τι έλεγα, με το ζόρι με έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο και με κατεβάζει στη Θεσσαλονίκη. Έρχομαστε εδώ στην Καμάρα, το λέω, άσε με εδώ, να πάω να δω κάτι ξαδέρφια μου που έχω εδώ. Και η ώρα τέσσερις, έλα πάρε με να πάμε στο γήπεδο να κάνουμε προπόνηση, στον Άρη. Στα Σκαλάκια ήταν ο Κυριάκος, ένας ξάδερφός μου, πολύ άρρωστος παόξης. Μόλις πήγα, με λέει, ρε μαύρε, τι γυρίψε εδώ? Να, λέω, ήρθα να πάω στον Άρη, θα σε κόψω τα ποδάρια, με λέει. Αμέσως ειδοποιεί το συγχωρεμένο τον Τζαρπανά, έρχεται, με παίρνει ο Τζαρπανάς και με έχουν εξαφανίσει. Ένα 48 ώρο. Δεν ήξερα που με βάλαν σε ένα τζιπ μέσα και με γυρνάγανε από εδώ, με γυρνάγανε από εκεί. Βρεθήκαμε στην Έδεσα. Πάμε στο Γενικό Γραμματέα να μας δώσει τη μεταγραφή. Λέει, όχι, δεν δίνω ούτε μεταγραφή ούτε τίποτα. Βρε ο πρόεδρος, ο ξέρω εγώ. Γενικό αρχηγό τότε στον ΠΑΟΚ ήταν ο Τασκονίδης, αυτός που έχει το ρέξει το ξενοδοχείο. Βγάζει από την τσέπη του ένα 500, το βάζει στην τσέπη του Γενικού Γραμματέα. Ρε παιδιά, για πότε πήγε, έφερε τη μεταγραφή, τα υπέγραψε όλα έτοιμα, πάρτε τα και φύγετε. Και έτσι ακριβώς, αντί να πάω στον Άρη, πήγα στον ΠΑΟΚ και ήρθα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν έχω παράπονο κανένα. Ήμουνα μαθητής. Γράφτηκα στο δεύτερο γυμνάσιο με τον Τσαρπανά πάντοτε να είναι δίπλα μου, τον συγχωρεμένο. Πείτε, εσείς ξεκινήσατε στο γήπεδο, στο Πανεπιστήμιο, στο Τρυπάνη, ναι. Και μετά ήρθατε εδώ στη Ντούμπα το 59. Πείτε μας λίγο εκείνη την χρονιά του 59, πώς ήταν? Το 59 βέβαια, καταλαβαίνετε, από ξερό γήπεδο, από γήπεδο. Εγώ είμαι τραυματισμένος εδώ στα πόδια και τα πόδια μου είναι μαύρα. Χέρια και αγκώνες, το γήπεδο εκεί του Συντριβανίου, όταν έβρεχε ρίχνανε καρβουνιά και έπαιρνα λάσπη και τριβόμουν εδώ για να μην τρέχουν αίματα τα πόδια μου, και ακόμα μείναν οι μαυρίλες, η καρβουνιά έμεινε ακόμα εκεί. Τόσο. Ήρθαμε εδώ στο χορτάρι. Στο χορτάρι ήταν η ψυχή μας. Παίξαμε και πολύ καλή μπάλα, γιατί εγώ από το 57 μέχρι το 64 ήμουνα και αρχηγός της ομάδος. Προσπαθούσα να μην στεναχωρήσω τα παιδιά, να μην στεναχωρήσω τον προπονητή μας, να μην, πολλά πράγματα. Ήμουνα με τριόφρον βέβαια, αλλά όταν ήταν να μιλήσω, μιλούσα, δεν φοβόμουν. Εσείς είχατε το προπονητή τον... Τον Μπάγκαλο, ναι. Τον Κυρνίκο, βέβαια ο Κυρνίκος. Μας στάθηκε σαν πραγματικός
πατέρας, αδερφός, φίλος. Ό,τι ήξερε από τεχνικής απόψεως μας το δίδαξε. Εκτός αυτού από παιδαγωγός, ήταν άριστος παιδαγωγός. Μας μιλούσε σαν να ήμασταν όχι παιδιά του, κάτι παραπάνω από αυτό. Βέβαια, τον αγαπήσαμε τόσο πολύ, γιατί έκατσε αρκετά χρόνια μαζί μας, έκατσε 2-3 χρόνια μαζί μας ο Κρινίκος. Ήσασταν όλοι ποδοσφαιριστές δεμένοι μεταξύ σας. Ναι, πολύ δεμένοι, πολύ δεμένοι. Ιδίως η ομάδα του 52-57 ήμασταν κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τα αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν. Εμείς δεν μαλώναμε καθόλου. Εμείς παίζαμε ο ένας για τον άλλον και όλοι για έναν. Και στη Δράμα, θα μας πείτε την ιστορία, τι έγινε τελικά και γιατί... Στη Δράμα, από τη Δράμα έχουμε πάρει τον συνάδελφο τον Κουιρουκίδη. Τον Κουιρουκίδη πήραμε από την ομάδα της Δράμας και αυτοί το είχαν έτσι λίγο, επειδή τον πήραμε με τιμωρία, τον πήρανε με 2 χρόνια τιμωρία, δεν έπαιξε τον πρώτο χρόνο και τον δεύτερο έπαιξε μαζί μας, το 52 δηλαδή, έπαιξε μαζί μας. Μας είχαν, ας το πούμε, άχτη. Αχ, πότε θα έρθετε εδώ να σας κανονίσουμε. Και εμείς πήγαμε μέσα εκεί και τους χτυπήσαμε πάλι. Και στο τέλος του παιχνιδιού, κύπελο Ελλάδος ήταν αυτό, και εμείς ήμασταν από την κάτω πλευρά της εστίας. Μέχρι να έρθουμε στην επάνω, οι μισοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και η Δράμα είχαν μπει στα ποδητήρια. Εγώ, ο Χασιώτης, ο Πετρίδης, ήμασταν τελευταίοι, από κάτω ερχόμασταν προς τα πάνω, στη μέση ακριβώς, συνεπλάκησαν. Χασιώτης, ο οποίος ήταν πολύ οξύθυμος, συνάδελφος, πολύ οξύθυμος, τσακώθηκε με έναν μπαχ. Αναγκαστικά πήγαμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Αρχίσαμε να βοηθάμε κι εμείς. Να χτύπα, ένας χτύπα, ο άλλος. Βγήκαμε στην κερκίδα, από την κερκίδα πηδήξαμε κάτω. Από κάτω άντε μέσα στα μνήματα να τρέχουμε να σωθούμε, εγώ δηλαδή, γιατί οι άλλοι σωθήκαν, μπήκαν στα ποντιτήρια, εκτός από μένα, και όλοι περιμένανε πού είναι ο Αντώνης, πού είναι ο Αντώνης. Εγώ κατόρθωσα να τρέξω αρκετά χιλιόμετρα. Βγήκα στην άσφαλτο, πέρασα την άσφαλτο, ανέβηκα σε ένα σπίτι επάνω, άνοιξα την πόρτα την δίφυλη, μπήκα μέσα. Μπήκα μέσα στο σπίτι και βγαίνει μια γριά και μου λέει τι είναι, λέω μη στεναχωρέσει και πόντια και τη μίλησα στη γλώσσα μας. Τη λέω μη στεναχωρεύκεσαι, για μη στεναχωρεύκεσαι, κυνηγούνε με και δακρούνε με, με κυνηγάνε και θα με χτυπήσουνε. Και έβαλα ένα πράγμα πίσω από την πόρτα για να σωθώ. Ήρθε ο κόσμος από κάτω, φώναζε, ξέρω εγώ. Ύστερα από ώρα, αφού κόπασαν τα πράγματα, αφού με ντύσαν χωροφύλακα και σε διάδες οι χωροφύλακες και εγώ στη μέση, πήγαμε στα ποδητήρια και έτσι εσώθηκε ο κύριος Κεμαλίδης. Πείτε μου κάποιο παιχνίδι που σας έχει μείνει πάρα πολύ στη μνήμη. Με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου κερδάγαμε, ο Κουρουκίδης έβγαλε τον γκολ στο πρώτο λεπτό, σέντρα και γκολ, και το κρατήσαμε μέχρι το 90. Στο 90 λεπτό ο σχορεμένος ο Καλογιάννης, ενώ μαλώνανε και κάνανε, φοβήθηκε στο τέλος και το λέω μη φοβάσαι, τελείωσε το παιχνίδι, μη φοβάσαι, και γίνεται ένα κόρνερ και στο κόρνερ πάνω μας σοβαρίζουν. Αυτό με έμεινε στη μνήμη, αυτό με έμεινε το, στο 90 λεπτό μας σοφάρισε. Και ύστερα κράτησε ένα πεντάλεπτο ο διαιτητής, παραμύθι, και όλα καλά και άγια. Όλα με λιγά, ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός.
Πείτε μου λίγο τώρα, μετά από τόσα χρόνια κατεβήκατε ξανά κάτω στα αποδυτήρια. Καλά, η συγκίνησή μου ήταν τρομερή. Με την πρώτη επαφή που αντίκρισα τα αποδυτήρια, να είμαι ειλικρινής, συγκινήθηκα και έκλαψα, δάκρυσα. Δεν περίμενα τόσο μεγάλο έργο στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά τους συγχαίρω και πιστεύω πάντοτε να πηγαίνουν μπροστά. Γιατί αυτά που κάνουν δεν είναι λίγα. Αυτά που κάναν δεν είναι λίγα. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Πολλά είναι. Σας λέω ότι με κατασυγκίνησαν. Εγώ από τον ΠΑΟΚ σταμάτησα το 64. Το ποδόσφαιρο δεν το σταμάτησα όμως. Το 65 πήγα στο Μελιτέα, προπονητής και παίχτης. Και ο συγχωρεμένος ο Βασίλης που είχαμε εδώ, ο γενικός γραμματέας, ο Καπάντζας ο λεγόμενος, ο Καπάντζας, έτσι τον έλεγε Καπάντζας, με έδωσε μια υποσχετική, γιατί πίστευε ότι θα ξαναγυρίσω να παίξω μπάλα στο ΠΑΟΚ. Και έπαιξα ένα χρόνο στο Μελιτέα και βγήκα πρωταθλητής με το Μελιτέα. Και μετά έφυγα και πήγα στον Παύλο Μελά 2 χρόνια, τον έβαλα στην Β' Εθνική, έπαιζα κιόλα, στην Β' Εθνική έπαιζα κιόλα και έχω ιστορία, μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία, μεγάλη ιστορία.